Κύριε Πατσαλό, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνέντευξη που μας παραχωρείτε. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και ελπίζω να έχω μια συζήτηση από την οποία θα βγουν χρήσιμα συμπεράσματα για όσους την παρακολουθήσουν. Θα επιθυμούσα να ξεκινήσουμε με μια ερώτηση σχετικά με την πολιτική σας παρουσία όλα αυτά τα χρόνια στο Δήμο Ρεοκάστρου. Τι έχει κάνει ο Κώστας Πατσαλάς σε αυτά τα 10 χρόνια? Κοιτάξτε, κύριε Παπαδάκη, καταρχήν να σας πω ότι έκανα 2 θητείες πρόεδρος στην κοινότητα Δρυμού. Από πολύ νεαρή ηλικία μετήμησαν οι συνδημότες μου, οι συντοπίτες μου εκεί. Νομίζω ότι καταφέραμε κάποια πράγματα τα οποία εγώ, κάνοντας έναν απολογισμό, κρίνω αρκετά σημαντικά. Πρώτα-πρώτα να σας πω ότι καταφέραμε μια κοινότητα η οποία, κακά τα ψέματα, είχε βρεθεί στο περιθώριο, θέλετε, στην αφάνεια. Καταφέραμε και επιτύχαμε ο πρόεδρος της κοινότητας Δρυμού να μπορεί ο ίδιος να ακούγεται στα κέντρα των αποφάσεων, να διαπραγματεύεται πράγματα για το χωριό του. Και θα πω ότι είμαι πολύ περήφανος που μέσα από μια τέτοιου είδους διαπραγμάτευση, μέσα από τέτοιες διαδικασίες διαπραγμάτευσης, κατάφερα και εξασφάλισα την χρηματοδότηση τόσο για την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας του Δρυμού, την οποία περιμένω η διοίκηση Τσακίρη να υλοποιήσει. Αυτό έχει ήδη 2,5-3 χρόνια που την εξασφαλίσαμε και μάλιστα τους παρέδωσα και με ανθρώπους οι οποίοι με βοήθησαν αφιλοκερδώς και έτοιμη μελέτη στην τεχνική υπηρεσία και ακόμη περιμένουμε να υλοποιηθεί αυτό το έργο με εξασφαλισμένη, επαναλαμβάνω, χρηματοδότηση. Τον δρόμο που συνδέει, τον πεζόδρομο που συνδέει την πλατεία με την εκκλησία, τον Ιερό Ναό του Δρυμού. Επίσης, μέσα από την διαπραγμάτευση με ιδιωτική μεγάλη εταιρεία, κατάφερα να εξασφαλίσω τη χρηματοδότηση. Και όλα αυτά καθυστερούν την αλλαγή στάσεων. Πριν από λίγες μέρες, ίσως οι άνθρωποι που πήγαν στην παρέλαση θα είδανε το μνημείο Ιερό να έχουν ξεκινήσει κάποιες εργασίες και σταμάτησαν. Και αυτό είναι μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Ένα έργο για το οποίο εγώ προσωπικά είμαι πολύ περήφανος, γιατί αφορά και κυρίως ανθρώπους τρίτης ηλικίας, ήταν αυτό του Δημοτικού Ιατρείου του Δρυμού. Ήταν ένα έργο το οποίο έγινε χάρη σε χορηγία ιδιώτη, με τον οποίο εμείς ήρθαμε σε επαφή, το εξασφαλίσαμε, το υλοποιήσαμε, ένα ιατρείο πλήρες κάτω από την κοινότητα και με μεγάλη μου λύπη, κύριε Παπαδάκη, πληροφορήθηκα ότι εδώ και κάποιους μήνες δεν υπάρχει γιατρός, διότι δεν έχει ανανεωθεί από το Δήμο η σύμβαση του γιατρού. Δηλαδή, θα μου επιτρέψετε τώρα, μια δουλειά έχει να κάνει ο Δήμος σε αυτό το κομμάτι επάνω και δεν την κάνει αυτή τη στιγμή και δεν μπορούν οι πολίτες του Δρυμού να απολαύσουν πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Τέλος, μέσα από πολλές μικρές και άλλες και πιο σημαντικές παρεμβάσεις, θα πω ότι για μένα ένα από τα πολύ θετικά ήταν αφενός με τον κύριο Καραστερίου, τότε αντιδήμαρχο, ότι καταφέραμε και κλείσαμε τη μεγάλη για πολλά χρόνια παράνομη χωματερή στις Τσούκες. Και αφετέρου, μαζί με πολλούς άλλους φίλους και συνοδοιπόρους, καταφέραμε και δώσαμε ένα σπουδαίο αγώνα και δεν έγινε η περιοχή της Καμάρας Λατομείο. Είναι κάτι το οποίο είναι περιβαλλοντικό και είναι πολύ σημαντικό για όλη την ευρύτερη περιοχή. Πάντως, κύριε Πατσαλά, γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμάς ότι οι διοικήσεις έχουν συνέχεια. Και σε όλα αυτά έχει βάλει και συνεχίζει να βάζει το λιθαράκι του εντός εισαγωγικών ο νυν δήμαρχος, ο κύριος Τσακίρης. Βλέπουμε, παραδείγματος χάρη, ότι έχει το πράσινο φως για ένα νέο κτίριο αθλητικών δραστηριοτήτων. Δηλαδή, έχει θετικά βήματα μπροστά και συνεχίζει το έργο της προηγούμενης διοίκησης και ετοιμάζει δικό του. Θα σας πω. Καταρχήν, σας ευχαριστώ για αυτήν την ερώτηση, γιατί μπορώ να πω ότι αυτό το έργο, ακριβώς στα πλαίσια που περιέγραψα πριν, είναι η κορονίδα των έργων που οραματίστηκαν, θέλετε, μαζί με τους συνεργάτες μου και το οποίο δρομολογήθηκε επί των ημερών. Είναι το πνευματικό κέντρο του Δρυμού, το οποίο πρόσφατα ενημερωθήκαμε και εμείς ότι υπογράφηκε η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία και ξεκινάει η υλοποίησή του. Βέβαια, να σας πω ότι είναι ένα έργο το οποίο το βρήκε ο νυν δήμαρχος από τη διοίκηση Γαβότση. Με ένα πρόβλημα στην οικοδομική άδεια. Και αυτό το πρόβλημα ξεπεράστηκε σε εισαγωγικά την προεκλογική περίοδο, οπότε και παρουσιάστηκε στους δημότες, ωστόσο χωρίς να μπορέσει να προχωρήσει παραπέρα με το πρόβλημα της οικοδομικής άδειας. Και κατηγορηθήκατε γι' αυτό. Κοιτάξτε, κατηγορήθηκα αδίκως εγώ προσωπικά. Όντως υπήρξε κάποιο πρόβλημα, το οποίο όμως, καταρχήν θα σας πω, η πρώτη μου ένσταση είναι ότι δεν ήταν τόσο σοβαρό για να πάρει 4 χρόνια στη διοίκηση Τσακίρη να το επιλύσει. Μπορούσε να γίνει πολύ πιο γρήγορα. Πράγματι, το επέλυσε και είχε εκδοθεί η οικοδομική άδεια από τον περασμένο Ιούνιο. Και εδώ τώρα, κύριε Παπαδάκη, επιτρέψτε μου ένα ερώτημα, αν θέλετε, και πολιτικής φύσεως. Επί 6 μήνες είχε εκδοθεί η οικοδομική άδεια. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί καθυστερούσε η υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο. Νομίζω ότι μπορούσαν να τρέξουν οι διαδικασίες και πολύ σύντομα, και πριν τις εκλογές, αλλά έστω και μετά από τις εκλογές, λίγο μετά,
να μπορούσε να γίνει αυτή η διαδικασία. Πού τα αποδίδετε εσείς, τι να σας πω τώρα, αν θέλετε, αν κρίνω από τη μετέπειτα στάση του κυρίου Τσακίρη και από το ποιους κάλεσε, στο να, ποιους επέλεξε μάλλον, ποιους επέλεξε να φωτογραφηθεί μαζί τοπικούς παράγοντες του Δρυμού, νομίζω ότι αυτό που επιθυμούσε ήταν να αποσυνδεθεί το δικό μου όνομα, γιατί ξέρει πολύ καλά από ποιον ξεκίνησε αυτό το έργο, να αποσυνδεθεί από την υλοποίηση αυτού του σημαντικού έργου. Αλλά να σας πω ότι έκανε ένα πολύ μεγάλο λάθος εδώ ο κύριος Τσακίρης, διότι αυτοί τους οποίους κάλεσε να παραστούν κατά την υπογραφή, κάτοικοι από τον Δρυμό και κάποιοι έχουν και θεσμικό ρόλο, ήταν άνθρωποι που όχι απλά δεν κάνανε κάτι για αυτό το έργο όταν εμείς το διεκδικούσαμε, αλλά ήταν και απέναντι, το πολεμούσαν. Πάντως συνεργαστήκατε με τον κύριο Τσακίρη, κύριε Πατσαλά. Είναι αλήθεια αυτό το οποίο λέτε. Συνεργάστηκα όσο είχα την ευθύνη, όσο όφυλα εκ του θεσμικού μου ρόλου, ως πρόεδρος κοινότητας. Ήμουν υποχρεωμένος, αν θέλετε, υποχρεωμένος απέναντι στους συντοπίτες μου, στην τοπική κοινωνία του Δρυμού, να συνεργαστώ προκειμένου να παράγουμε αποτέλεσμα. Βέβαια, εδώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι ακριβώς επειδή συνεργάστηκα, κατάλαβα μέσα από αυτή τη συνεργασία ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι για τους οποίους δεν μπορούσα στη συνέχεια να συμπορευθώ πολιτικά με τον κύριο Τσακίρη ως δήμαρχο. Και αυτοί ήταν οι λόγοι, μαζί με την τοπική κοινωνία η οποία ήθελε αλλαγή, σας λέω, και αυτό ήταν το μήνυμα το οποίο εμείς εκλαμβάναμε προεκλογικά. Δεν μπορούσα λοιπόν να συμπορευθώ πολιτικά και γι' αυτό επέλεξα να κατέβω στις εκλογές με την παράδειξη του κυρίου Αταμιάν, όπου και εκλεγήκαμε στην αξιωματική αντιπολίτευση. Αλλαγή ωστόσο λοιπόν δεν υπήρχε ως προς το πρόσωπο του κυρίου Τσακίρη. Υπήρξε μια δεύτερη θητεία. Βεβαίως, υπήρξε μια δεύτερη θητεία. Εγώ το ονομάζω μια δεύτερη ευκαιρία στον κύριο Τσακίρη. Και αν θέλετε έτσι ένα σύντομο σχόλιο να πω, εγώ δεν βλέπω ότι οι πολίτες, οι δημότες μας, ήταν ικανοποιημένοι από τον κύριο Τσακίρη. Αν θέλετε, ίσως επειδή η παράταξη Αταμιάν ήταν μια νέα παράταξη και ίσως δεν πρόλαβε να διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη πρόταση. Και άρα οι πολίτες είχαν τις αμφιβολίες τους για το κατά πόσο μπορεί να διοικήσει το Δήμο. Αυτός ήταν ίσως ένας λόγος. Που πάλι βέβαια θα πω, μια παράταξη των 5 μηνών όταν έφτασε να πάρει 38% στο σύνολο του Δήμου, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Και μέσα στο Ρεόκαστρο, στην πόλη του Ρεοκάστρου, να έρθει σχεδόν ισοπαλία με την παράταξη του Δημάρχου που ήταν επί 4 χρόνια Δήμαρχος, αυτό δείχνει κάποια πράγματα. Και δείχνει πρώτα-πρώτα πράγματα για τον ίδιο τον κύριο Τσακίρη και ότι δεν είχε την αποδοχή την οποία ο ίδιος μπορεί να νόμιζε ότι είχε ή την οποία, εν πάση περιπτώσει, ευαγγελιζόταν ότι είχε. Εσείς πώς κρίνετε συνολικά τη στάση της αντιπολίτευσης απέναντι στη σημερινή διοίκηση του κύριου Τσακίρη? Πώς είναι η δική σας στάση? Κοιτάξτε, δεν θα πω για τις άλλες παρατάξεις, για την... Όχι, παρατάξη... να μας μιλήσετε και για το σύνολο. Να σας πω, εντάξει, τότε θα ξεκινήσω από τα κάτω, όπως λέμε, προς τα πάνω με τη σειρά εκλογής. Η λαϊκή συσπήρωση, εντάξει, έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια, έχει ένα πολύ συγκεκριμένο στίγμα, το οποίο δεν αλλάζει, σε αυτό παραμένει σταθερή. Εκφράζει έναν κόσμο, πολύ συγκεκριμένο, κομματικό, και μέχρι εκεί. Χωρίς να λέω ότι οι παρεμβάσεις τις οποίες κάνει ο κύριος Θεμελής δεν έχουν και κάποια ουσία. Από εκεί και πέρα είναι η παράταξη του κυρίου Σκαρλάτου, για την οποία, να σας πω την αλήθεια, εγώ ακόμη δεν έχω καταλάβει ποια είναι η στάση της απέναντι στη διοίκηση. Αν είναι καταγγελτική, αν ασκεί μια οξία αντιπολίτευση ή αν είναι συνενετική. Δεν έχω καταλάβει. Βλέπω μια επαφωτερίζουσα στάση. Νομίζω ο χρόνος θα δείξει. Αλλά είναι γεγονός ότι και ο κύριος Σκαρλάτος πια έχει μια εμπειρία, πολύ περισσότερο ο κύριος Τερζής και πρώην δήμαρχος. Και θα δούμε σύντομα τι μέλη γενέστε. Τώρα, όσον αφορά τη δικιά μου την παράταξη, η οποία είναι και αξιωματική αντιπολίτευση και έχει και τα περισσότερα στελέχη, αν θέλετε, και πολλά των οποίων και νέα στελέχη, νομίζω ότι ήδη έχουμε δείξει ένα δρόμο. Υπάρχει μια επιθυμία να ασκήσουμε έναν έλεγχο σοβαρό στη διοίκηση, γιατί το λέω αυτό γιατί βλέπουμε πράγματα τα οποία μας προβληματίζουν για το πώς ασκείται η διοίκηση στο Δήμο Ρεοκάστρου. Και νομίζω και να κάνω και μια αναφορά στο πρόσωπο του κυρίου Αταμιάν ως επικεφαλής της παράταξης. Ο ίδιος, παρότι είναι σε ένα ρόλο που δεν τον έχει, έχει μια απορία στην αυτοδιοίκηση, δεν έχει όμως ξαναυπάρξει στο ρόλο αυτό. Είναι λοιπόν νέος, είναι πολύ νωρίς για να κριθεί. Δείχνει την πρόθεση, δείχνει την επιθυμία να κάνει και να πει πράγματα. Νομίζω ότι με τον καιρό θα βλέπουμε όλο και περισσότερο το αν μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτό το κομμάτι. Και να σας πω και κάτι. Και εγώ ο ίδιος, όπως και όλοι οι πολίτες, θα κρίνουμε τον κύριο Αταμιάν στην πορεία αυτή και θα δούμε εάν τελικά αυτό το μεγάλο, γιατί νομίζω ότι είναι μεγάλο το ποσοστό και του πώς να πω, ο ίδιος το πιστώνεται αυτή την επιτυχία της παράταξής του, εάν το δικαιούνταν ή όχι. Και αν το δικαιούνταν, ο κόσμος είμαι σίγουρος ότι θα του δώσει και όχι μόνο τη δυνατότητα να είναι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά και πιθανόν της συμπολίτευσης. Της παράταξης του, σαν να κρατάτε μια απόσταση, εννοείστε στην ίδια παράταξη. Να περάσω στον κύριο Τσακίρη, συγγνώμη.
Όλα λειτουργούν ρολόι στη διοίκηση ή σας φαίνεται τώρα πως το ρολόι έχει μείνει λίγο πίσω? Θα σας πω για τον κύριο Τσακίρη. Πρώτα όμως θα μου επιτρέψετε ένα πολύ μικρό σχόλιο για το δικό σας σχόλιο. Να σας πω ότι είναι ούτως ή άλλως η αντίληψη η οποία έχω για την αυτοδιοίκηση. Στην αυτοδιοίκηση οι παρατάξεις, ξέρετε, πολλές φορές συγκολούν διαφορετικά στοιχεία. Άρα λοιπόν η ομοιογένεια είναι δύσκολη. Και ανήκουν σε κάποιους και... παρατάξεις? Όχι, δεν ανήκουν σε κανέναν ακριβώς. Mm-hmm. Σχηματίζονται με βάση κάποιες συμφωνίες, κάποια απόψεις οι οποίες συγκλίνουν. Μετά βλέπετε τα πρόσωπα αλλάζουν και ούτω καθεξής. Αυτό ως προς το σε ποιον ανήκει. Δεν λέω ότι είμαι έξω από την παράταξη, αλλά μία παράταξη ανήκει σε αυτούς που την ψήφισαν και σε όλα τα μέλη της εξίσου. Και στον κόσμο επίσης που τη στήριξε. Κυρίως στον κόσμο. Ψήφο. Κυρίως σε αυτούς. Τώρα, όσον αφορά τον κύριο Τσακίρη και πώς τον κρίνω ως δήμαρχο. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Πρώτα-πρώτα να πω ότι τον κύριο Τσακίρη δεν θα τον κρίνουμε μόνο από τους τρεις μήνες αυτούς, αλλά πλέον κρίνεται ως ένας δήμαρχος που βρίσκεται σε αυτή τη θέση εδώ και 5 χρόνια. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει και η δικαιολογία που στην αρχή επικαλούνταν ότι είναι ένας καινούριος δήμαρχος κτλ. Πλέον κρίνεται και ο ίδιος. Να σημειώσω εδώ ότι από τότε που έχουμε διευρυμένο Δήμο Ωραιοκάστρου, ο κύριος Τσακίρης αυτή τη στιγμή είναι ο μακροβιότερος δήμαρχος. Άρα λοιπόν, αν υπάρχει ένα πρόβλημα που δεν λύνεται, το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης αναλογεί στον κύριο Τσακίρη. Το μικρότερο, αν θέλετε, στον κύριο Γαβότση και στον κύριο Σαραμάντο, στους δύο προκατόχους. Εγώ αυτό το οποίο βλέπω και με προβληματίζει είναι ότι πρώτα-πρώτα να σας πω ότι ο κύριος Τσακίρης, όταν τον ακούω να μιλάει στο δικό του ακροατήριο, τα παρουσιάζει όλα πολύ ωραία και μάλιστα ειδικά προεκλογικά. Δεν μπορούσα να καταλάβω εάν αυτό το οποίο περιέγραφε ο κύριος Τσακίρης ήταν το Ωραιόκαστρο ή κάποια άλλη πόλη, μια πάρα πολύ όμορφη, δεν ξέρω, ίσως όχι στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, όλα λιμένα. Όλα καλώς καμωμένα, όλα τέλεια, μια ποιότητα ζωής. Νομίζω ότι αυτά πόρο απέχουν από την πραγματικότητα. Πείτε μου εδώ 3 προβλήματα μεγάλα που έχει ο Δήμος. Και θα περάσουμε μετά στην ενότητα της Μυκδονίας. Ναι, κοιτάξτε τώρα να δείτε, θα σας πω. Είναι 3 μεγάλα, είναι σίγουρα το οδικό δίκτυο, το οποίο είναι σε μια άθλια κατάσταση. Επίσης, ένα πολύ σοβαρό ζήτημα είναι αυτό της ίδρυυσης της Μυκδονίας, το οποίο όπως αντιλαμβάνομαι πρέπει να συζητηθεί και περαιτέρω. Για μένα ένα πολύ τελευταίο μεγάλο ζήτημα το οποίο έχει προκύψει και πρόσφατα είναι αυτό του κομματιού της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων. Για το θέμα των δρόμων υπήρχε το δάνειο το οποίο ως διοίκηση του κυρίου Τσακίρη, μάλλον η διοίκηση του κυρίου Τσακίρη ζητούσε να ψηφιστεί. Το δάνειο για να μπορέσετε να φτιάξετε τους δρόμους, να φτιαχτούν οι δρόμοι του Δήμου. Mm-hmm. Όταν ήσασταν συνεργάτης με τον κύριο Τσακίρη, είχατε μια άλλη οπτική γωνία. Προσφάτως δείξατε ότι ήσασταν απέναντι. Ναι. Σχολιάστε το μου. Θα σας απαντήσω. Συνεργάτης δεν υπήρξα με την έννοια. Συνεργαστήκαμε απλά το συνεργάτης επειδή κάνει άλλους συνειδημούς. Με την απλή αναλογική. Ακριβώς. Λοιπόν, μια θεσμική συνεργασία. Θα σας πω. Σωστά. Και ξέρετε. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορούν οι άνθρωποι οι οποίοι υπηρετούν την αυτοδιοίκηση, να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να αναγνωρίζουν τα λάθη τους. Θα σας πω λοιπόν ότι αναγνωρίζω το ότι είχα κάνει λάθος τότε, όταν και εγώ συμφώνησα με τον κύριο Τσακίρη, πως η αντιπολίτευση κακώς δεν είχε ψηφίσει το δάνειο το οποίο ζητούσε ο κύριος Τσακίρης και το οποίο έπρεπε να ψηφιστεί με αυξημένη πλειοψηφία για να γίνουν οι δρόμοι. Σας λέω όμως ότι η συμπεριφορά της διοίκησης, όταν μία εβδομάδα πριν από τις εκλογές είδαμε να φτιάχνει δρόμους με αυτά τα ασφαλτικά τα οποία είχε, σε δρόμους, αν θέλετε, ημετέρων πιθανότατα, πάντως σίγουρα δευτερεύοντες και όχι σε κύρια οδικά δίκτυα, αυτό μου έδειξε το πόσο λάθος λειτουργεί ως προς τις προτεραιότητές της. Λέω λοιπόν σήμερα στον κύριο Τσακίρη και το ανέφερα και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο δρόμος από το Μελισσοχώρι προς τη Λυτή είναι ένα κεντρικό δίκτυο. Ναι, κοιτάξτε όμως, ήταν ένα έργο το οποίο ξέρετε εσείς πάρα πολύ καλά, το πώς υλοποιήθηκε και το οποίο είχε προγραμματιστεί και έγινε μέσω και της περιφέρειας. Θα σας πω όμως εδώ ότι σήμερα εμείς, για να μπορέσουμε να λύσουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα, λέμε ναι, ας φέρει ο κύριος Τσακίρης ένα δάνειο προκειμένου να γίνουν οι δρόμοι για να εξυπηρετήσουμε τους πολίτες μας, αλλά πρώτα μια συμφωνία κυριών, η οποία να περιλαμβάνει σε ποιους δρόμους θα δοθεί προτεραιότητα. Πρώτα τα κεντρικά οδικά δίκτυα και μετά να μπούμε στους δρόμους, στους δευτερεύοντες, στα δρομάκια κτλ. Τότε θα το ψηφίζετε.
Ναι, βεβαίως. Με αυτόν τον όρο να σας πω κάτι. Ήδη ο κύριος Τσακίρης, που για μένα αυτό είναι, ξέρετε, και ένα δείγμα αλαζονίας, την οποία δυστυχώς τελευταία επιδεικνύει όλο και περισσότερα, μας είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτεί κάτι τέτοιο. Λοιπόν, από τη μία δηλαδή ζητάει από την αντιπολίτευση να βάλει πλάτη σε κάτι τέτοιο, αλλά από την άλλη ο ίδιος δεν δείχνει καμία πρόθεση να συνεργαστεί με την αντιπολίτευση. Ανάλογα με τη στάση του θα πορευθούμε. Ελπίζω να μετανοήσει, να αλλάξει άποψη και να βρούμε μια κοινή λύση προς το συμφέρον των πολιτών μας. Στις πλάτες του εισαγωγικά ο κ. Τσακίρης έχει πάρει το οικονομικό κομμάτι και το τεχνικό. Σχολιάστε το όμως αυτό σε σχέση με τις άλλες αντιδημαρχίες. Ναι. Θα σας πω το εξής. Επειδή μετά από 10 χρόνια στην αυτοδιοίκηση νομίζω ότι είμαι σε θέση να μπορώ να κρίνω τον τρόπο λειτουργίας της κάθε διοίκησης, εμένα όντως αυτό το οποίο είπατε με προβλημάτισε πάρα πολύ. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Κατ' εμέ υπάρχουν δύο αντιδημαρχίες, οι οποίες είναι ο πυλώνας μιας διοίκησης. Οι αντιδημαρχίες αυτές είναι η Αντιδημαρχία Οικονομικών και η Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων. Άρα λοιπόν, όταν σήμερα βλέπουμε τη σημερινή διοίκηση Τσακίρη να μην έχει τοποθετήσει κάποιον αντιδήμαρχο από τους εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους, από τους αιρετούς, τους οποίους έχει στη διάθεσή του, και μάλιστα με το πλειοψηφικό σύστημα έχει και αρκετούς, και να έχει κρατήσει ο ίδιος τη διαχείριση αυτών των δύο αντιδημαρχιών, μου δημιουργείται ένας προβληματισμός. Και τι εννοώ, θα σας πω αμέσως με τη λέξη προβληματισμός. Άραγε, ποιος ήταν ο λόγος που ο κύριος Τσακίρης δεν τοποθέτησε κάποιο άλλο πρόσωπο αντιδήμαρχο σε αυτά τα δύο χαρτοφυλάκια και τα κράτησε ο ίδιος? Δεν εμπιστεύεται τους συνεργάτες του? Δεν είναι και μεμπτό όμως, κύριε Βατσαλά, αυτό? Κοιτάξτε, το αν είναι μεμπτό ή όχι, εγώ συμφωνώ μαζί σας, γιατί όλοι έχουμε το τεκμήριο της αθωότητας και μένει να κριθεί στο μέλλον. Αυτό θα φανεί στο τέλος της διοίκησης. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα ζήτημα, και μάλιστα όταν έχουμε τόσες πολλές αντιδημαρχίες, δεν θέλω να πω ότι δεν χρειάζονται, αλλά κατακαιρματίσαμε αντιδημαρχίες, δηλαδή σπάσαμε αντιδημαρχίες για να έχουμε πολλούς αντιδημάρχους και στα δύο βασικά χαρτοφυλάκια δεν έχουμε αντιδήμαρχο. Αυτό νομίζω λέει κάποια πράγματα. Θεωρείτε ότι ξοδεύονται περισσότερα χρήματα από αυτά που πρέπει, και βασίζομαι στην πρόσφατη τοποθέτησή σας σχετικά με την Τσικνοπέμπτη και με την νεαρή τραγουδίστρια που ήρθε στο Ρεόκαστρο για τους νέους? Θα σας απαντήσω, βεβαίως. Καταρχήν, εγώ έκανα αυτή την καταγγελία, όχι για λόγους, δεν διαφώνησα δηλαδή με το καλλιτεχνικό περιεχόμενο της εκδήλωσης, απλά θεώρησα υπέρογκο το ποσό των 18.000 ευρώ για μια συναυλία των 2 ώρων. Βέβαια, να σας πω ότι εντάξει, εγώ είμαι στην αντιπολίτευση και εν πάση περιπτώσει μπορεί, όπως μας κατηγόρησε ο Δήμαρχος, αυτά να τα λέμε σε έναν αντιπολιτευτικό τόνο και θέλετε για κάποια κατανάλωση. Αναρωτιέμαι όμως ότι μαζί μου συμφώνησε και ο αντιδήμαρχος ο κύριος Δούμπαλας. Και ο κύριος Δούμπαλας έχει αντιπολιτευτικές σκοπιμότητες. Δεν νομίζω. Και μάλιστα στη Δημοτική Επιτροπή, λέτε. Στη Δημοτική Επιτροπή είχε κάνει μια παρένεση προς τη διοίκηση του Δήμου να επιδείξει περισσότερη φιδό στην οικονομική διαχείριση. Νομίζω δεν χρειάζεται να πω εγώ κάτι περισσότερο πέρα από αυτό. Όταν ο κύριος Δούμπαλας ζητάει από το Δήμο να επιδείκνει περισσότερη φιδό, εμείς απλά το επιβεβαιώνουμε. Βέβαια να πω ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, δηλαδή δεν πέρασε ένας μήνας μετά από αυτό το συμβάν το οποίο αναφέρατε και το οποίο συζητήθηκε εκτενώς στο Δημοτικό Συμβούλιο, και έχω μια δεύτερη παρόμοια τοποθέτηση από άλλον αντιδήμαρχο της διοίκησης, τον κύριο Καρασαβίδη, διατελέσαντα και αντιδήμαρχος οικονομικών στην προηγούμενη διοίκηση, λοιπόν, ο οποίος για το ζήτημα των αδεσπότων λέει ότι σπαταλάμε πάρα πολλά χρήματα για το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, βέβαια, εντάξει, εκτός του ότι σε κάθε περίπτωση είναι μια άστοχη δήλωση, γιατί μιλάμε για ένα πρόβλημα το οποίο ταλαιπωρεί πάρα πολύ τους πολίτες, ένα υπαρκτό σοβαρό πρόβλημα. Άρα λοιπόν. Και όλους τους Δήμους. Και όλους τους Δήμους, βεβαίως. Δεν ξέρω κατά πόσον δηλαδή το αντιλαμβάνεται ο κ. Καρσαβίδης το μέγεθος του προβλήματος. Αλλά και πάλι το ότι δεύτερος αντιδήμαρχος θέτει ζήτημα διαχείρισης οικονομικών είναι πολύ σημαντικό. Να σας πω όμως τώρα εδώ, θα μου επιτρέψετε, κάτι που αφορά στο πρόσωπο του Δημάρχου και τη συμπεριφορά του απέναντι στην αντιπολίτευση, αλλά και γενικά το πώς αντιλαμβάνεται το ρόλο του. Κατά τη συζήτηση του θέματος για τη σπατάλη αυτή για την συναυλία της Τσικνοπέμπτης, κάποια στιγμή σε μια αποστροφή του λόγου του, είπε ότι εγώ όσα χρήματα χρειαστούν θα τα δαπανίσω χωρίς να υπολογίζω τίποτα. Θα πρέπει να πούμε στον κύριο Τσακίρη ότι γαλαντόμος μπορεί να είναι με τα δικά του χρήματα. Γαλαντόμος με τα χρήματα τα δικά μας και των δημοτών δεν μπορεί να είναι. Δεν το επιτρέπεται αυτό. Δήμος Ρεοκάστρου και ασφάλεια πολιτών. Το ζήτημα της ασφάλειας. Της αστυνόμευσης. Της αστυνόμευσης, αν θέλετε, και ή απ' την άλλη δεδομένου της αύξησης της εγκληματικότητας. Είναι πάρα πολύ σοβαρό και ειδικά στο Δρυμό θα σας πω ότι είχαμε πολλά κρούσματα, όπως και στην κοινότητα του Μεσαίου τελευταία
υπήρξαν, όπως ενημερώθηκα, πάρα πολλά κρούσματα. Σε κάθε περίπτωση, χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία του Δήμου να δημιουργήσει μια αντιδημαρχία προστασίας του πολίτη, που δείχνει ότι την ενδιαφέρει το θέμα. Από την άλλη, όμως, τώρα έχουν μπει. Τι εννοείται με αυτό, αντιδημαρχία προστασίας του πολίτη? Εννοείται για τη δημοτική αστυνομία? Ακριβώς. Είναι μια αντιδημαρχία η οποία θα τρέξει τη δημοτική αστυνομία. Ακριβώς. Ναι. Είναι σε μία από τις καινοφανείς, με τη νέα διοίκηση που εμφανίστηκαν, καινοφανή χαρτοφυλάκια, καινοφανείς αντιδημαρχίες. Θα σας πω όμως εδώ τώρα ότι επειδή δεν μπορεί ο Δήμος, εννοείται, να λύσει αυτό το ζήτημα μόνος του, είναι ένα ευρύτερο πρόβλημα το οποίο μόνο μέσα από την συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές μπορεί να λυθεί. Με προβλημάτισε πάρα πολύ προσωπικά η δήλωση του Δημάρχου στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι δυστυχώς ξαναβγήκε υπουργός, ξανατοποθετήθηκε, εν πάση περιπτώσει, για να το πούμε σωστά, υπουργός ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Λοιπόν, και μάλιστα, δεν ξέρω πώς μπορεί σαν δήμαρχος να ζητήσει από τον κύριο Χρυσοχοΐδη λύσεις για την αστυνόμευση της περιοχής, όταν ο ίδιος απευθύνεται σε τέτοιο τόνο εναντίον του υπουργού. Σήμερα δε, το πρωί, υπήρχε μία εκδήλωση, στην οποία μία ενημέρωση για τις δράσεις που έχει αναλάβει το Υπουργείο, με παρουσία του Υπουργού και του Αντιπεριφερειάρχη, του κ. Τζικώστα, στην οποία προσκλήθηκαν και πήγαν οι δήμαρχοι, και ο κ. Τσακίρης, από όσο γνωρίζω, δεν πήγε. Λοιπόν, τώρα καταλαβαίνετε πόσο. Εκπροσώπησε το Δήμο μας σε μία αντιδήμαρχος. Θα σας πω, και μόνο η απόφαση του Δημάρχου να μην πάει, γιατί φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να είναι τυχαίο, εκτός και αν, για να μην τον αδικούμε, αν προέκυψε κάτι έκτακτο, αλλά νομίζω ότι είναι αποτέλεσμα ακριβώς της κακής σχέσης που φαίνεται να υπάρχει. Θα πρέπει λοιπόν, δεν ξέρω ποιοι είναι οι λόγοι που ο κύριος Τσακίρης αποφάσισε να επιτεθεί στον κύριο Χρυσοχοΐδη, αυτά τα ξέρει ο ίδιος, αλλά θα πρέπει να αντιλαμβάνεται ότι επειδή εκπροσωπεί όλο το Δήμο και επειδή είναι ένα θέμα στο οποίο έχουμε ανάγκη από τη συνεργασία με το συγκεκριμένο Υπουργείο, θα πρέπει και ο ίδιος να αλλάξει τακτική και να κοιτάξει πώς μπορούμε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα μέσα από αυτή τη συνεργασία. Σκουπίδια χωματερές. Σκουπίδια υπήρχαν, και υπάρχουν, θα υπάρχουν. Το θέμα αυτό το αντιμετωπίσατε και εσείς. Ακριβώς. Όντας μέλος της διοίκησης του κυρίου Γαβότση. Πρώτα-πρώτα θα μου επιτρέψετε να πω ότι και μπορώ αυτό να το καυχηθώ, και μάλιστα τότε με μια πρωτοβουλία του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων του κ. Καραστερίου, στο Δρυμό υπήρχε μια τεράστια παράνομη χωματερή στην περιοχή στις Τσούκες, την οποία τότε με δική μας πρωτοβουλία κλείσαμε. Δυστυχώς βλέπουμε συνέχεια να προκύπτουν τέτοιες παράνομες χωματερές. Δέχομαι ότι αυτό έχει να κάνει, είναι και ένα ζήτημα παιδείας των πολιτών. Όμως από εκεί και πέρα, ο Δήμος, σας πληροφορώ ότι δαπανά πάρα πολλά χρήματα για να μπορεί να ανταπεξέρχεται σε αυτές τις ευθύνες. Δηλαδή, να μπορεί να αποφεύγει τη δημιουργία τέτοιων χωματερών, να καθαρίζει πρώτα-πρώτα τα απορρίμματα. Λοιπόν, θα πω εδώ ότι δυστυχώς βλέπω ότι σε αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό στην καθημερινότητα των δημοτών, κάνουμε συνέχεια βήματα προς τα πίσω. Αντί δηλαδή να κάνουμε βήματα προς τα μπροστά, σε αυτό το κομμάτι πάμε συνέχεια προς τα πίσω. Μόλις πρόσφατα, βέβαια, είδανε το φως της δημοσιότητας και κάποιες καταγγελίες στη βιομηχανική περιοχή της Νεοχορούδας, όπου εκεί οι άνθρωποι ανεβάζουν, είδα στα social media κιόλας και εγώ και φωτογραφίες, ανεβάζουν συνεχώς φωτογραφίες όπου αποδεικνύεται ότι ο Δήμος, δεν ξέρω, έχει εγκαταλείψει εκείνη την περιοχή. Διότι μιλάμε για εικόνες εγκατάλειψης. Πολλές μέρες τα απορρίμματα μένουν εκεί. Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό είναι αυτό για τους ανθρώπους που είναι επαγγελματίες και οι οποίοι πληρώνουν και πάρα πολλά χρήματα, περιμένοντας με αυτά τα χρήματα να ανταπεξέλθει ο Δήμος στα ελάχιστα, στις ευθύνες του, να μαζέψει τα απορρίμματα. Θεωρείτε ότι η εμπλοκή ιδιωτικού φορέα στην αποκομιδή των σκουπιδιών θα έφερνε αποτέλεσμα? Μπορεί να δοθούν σε ιδιώτες δηλαδή? Θα σας πω. Καταρχήν να σας πω ότι είμαι, ιδεολογικά αντίθετος σε τέτοιες λύσεις. Νομίζω ότι ο Δήμος, όπως τόσα χρόνια ανταπεξερχόταν, έχει τα μέσα να ανταπεξέλθει. Άλλωστε, εισπράττει πάρα πολλά χρήματα για να μπορεί να ανταπεξέλθει αυτές τις υποχρεώσεις. Αυτό που θα πω εγώ είναι ότι δεν θέλω να πιστέψω ότι πολλές φορές μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σαν Δήμος, αλλά δεν το κάνουμε με απότερο στόχο το να δώσουμε σε κάποιον ιδιώτη το κομμάτι αυτό, το κομμάτι της καθαριότητας ή κάποιο άλλο αντίστοιχο κομμάτι. Δεν θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν αποφάσεις στο Δήμο μας που μπορεί να λειτουργούν ή να κάνουν τέτοιες πρακτικές. Νερό, Μυγδονίας Καλυθέας. Σύνδεση ή αγορά από την ΕΙΑΘ, όπως ήθελε ο προηγούμενος δήμαρχος, ο κ. Γαβότσης? Θα σας πω. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ. Το παρακολουθείτε και εσείς το ρεπορτάζ της περιοχής χρόνια, το καλύπτετε μάλλον, να πω σωστά.
Κοιτάξτε να δείτε. Εμάς, ειδικά στη Μακεδονία και στην Καλλιθέα, μας έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ το ζήτημα. Εδώ όμως θα εκφράσω τώρα έναν προβληματισμό πολύ σοβαρό απέναντι που έχει να κάνει με τον τρόπο που λειτουργεί η σημερινή διοίκηση. Έχει αποφασίσει και είναι δεδομένο αυτό ότι θα πάμε σε μία σύνδεση με την ΕΙΑΘ. Βέβαια, δεν ξέρω οι δημότες καταναλωτές σε τι βαθμό έχουν αντιληφθεί, τι θα σημαίνει αυτό, τι θα σημαίνει για το νοικοκυριό που λέμε, για το οικογενειακό ταμείο, μία σύνδεση με την ΕΙΑΘ. Μιλάμε για ημιαστικές περιοχές, με μεγάλες αυλές, με μια άλλη είδους κατανάλωση, όχι καθαρά αστική. Πολύ φοβάμαι ότι οι πολίτες όταν θα καταλάβουν τι θα σημαίνει για την τσέπη τους η σύνδεση με την ΕΙΑΘ, θα είναι αργά. Βέβαια, όταν αυτό το θέσαμε στο Δήμαρχο, η απάντηση ήταν ότι τι αντιπροτείνεται. Εγώ έχω την πρόταση, μονόδρομος, η σύνδεση με την ΕΙΑΘ, τι αντιπροτείνεται. Θα σας πω το εξής. Η προηγούμενη διοίκηση Γαβότση, η οποία με εκφράζει απόλυτα η θέση που είχε πάρει στο ζήτημα αυτό, και θα σας πω γιατί με εκφράζει, γιατί έχει σημασία, είχε συζητήσει με την ΕΙΑΘ το ζήτημα της αγοράς νερού. Πρώτα, η σημερινή διοίκηση λέει ότι αυτό δεν είναι εφικτό. Υπάρχει παράδειγμα το οποίο το καταρρύπτει αυτό. Έγινε στο Δήμο Δέλτα. Άρα λοιπόν εφικτό είναι. Τώρα, το κατά πόσον στη δικιά μας επιδοχή είναι εφικτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητηθεί. Ερωτώ, συζητήθηκε από τον κύριο Τσακίρη πριν καταλήξει στο ότι η σύνδεση είναι μονόδρομος? Νομίζω πως όχι, αλλά πολύ περισσότερο αυτό που δεν συζητήθηκε είναι ότι ο κύριος Τσακίρης πήρε μια απόφαση για τη Μυγδονία που αφορά περίπου 12.000 κατοίκους μόνος του. Και όταν λέω μόνος του, το εννοώ κατά κυριολεξία. Δεν είχε δρομολογηθεί το μνημόνιο συνεργασίας με την ΕΙΑΘ. Ακόμη και γι' αυτό που αναφέρετε, που σωστά το λέτε, ακόμη και σε αυτό, κύριε Παπαδάκη, ρωτάω, ποιον ρώτησε, με ποιον διαβουλεύτηκε ο κύριος Τσακίρης πριν υπογράψει το μνημόνιο? Διότι το μνημόνιο ήδη βάζει το Δήμο σε ένα συγκεκριμένο δρόμο, στη λύση της σύνδεσης με την ΕΙΑΘ. Και ρωτώ, έχει γίνει μια διαβούλευση επίπεδο τοπικής κοινωνίας? Καμία, σας λέω. Είναι μια προσωπική του απόφαση. Πολύ φοβάμαι ότι δεν ρώτησε ούτε τα δικά του στελέχη στη Μυγδονία, δημοτικούς συμβούλους και προέδρους. Ο κύριος Γραβότης, λοιπόν, σας λέω ότι για το θέμα της αγοράς κατέληξε, γι' αυτό σας λέω ότι με έβρισκε σύμφωνο τότε ήμουν πρόεδρος, αφού πρώτα το συζήτησε και με τα τρία τοπικά συμβούλια, αλλά και με τους εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους, τους οποίους είχε από τη Μυγδονία. Και είχαμε καταλήξει σε αυτή την πρόταση. Σήμερα αναρωτιέμαι ποιον συμβουλεύεται ο κύριος Τσακίρης για να πάρει τέτοιες αποφάσεις που θα επηρεάσουν τη ζωή χιλιάδων συνδημοτών μας. Ανθούπολη. Προχωρήσετε σε μια αποκάλυψη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Στην περιοχή της Ανθούπολης, η οποία ιδρεύεται από το 2022, αν δεν κάνω λάθος, με καθαρό νερό, αφού προχώρησε και ολοκληρώθηκε η απομακρυνοποίηση και αποσυντηρωποίηση, αποσυντήρωση, αν το λέω σωστά. Σωστά. Δεν φτάνουν οι λογαριασμοί νερού στους κατοίκους της περιοχής. Mm-hmm. Αυτό το αποκαλύψετε. Θέλω τη στάση σας. Δεν εκδίδονται. Ναι, δεν φτάνουν στα χέρια των καταναλωτών. Πρώτα-πρώτα, να πούμε ότι είναι αδιανόητο, και το λέω, και δεν το λέω πολιτικά ως υπερβολή, το λέω με όλη τη σημασία της λέξης, είναι αδιανόητο αυτή τη στιγμή να υπάρχουν πολίτες οι οποίοι καταναλώνουν ένα κατάλληλο νερό και το πληρώνουν πάρα πολύ, με πάρα πολύ αυξημένους λογαριασμούς. Το ξέρετε το ζήτημα, έχει δημιουργηθεί εδώ και κάποιους μήνες. Και από την άλλη μεριά να υπάρχουν δημότες οι οποίοι αυτοί να καταναλώνουν κατάλληλο νερό και να μην αποδίδουν ούτε ένα ευρώ. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ διαφυγόντα κέρδη για το Δήμο. Και σημαίνει επίσης ότι θα επιβαρύνουμε τους άλλους, τους δημότες οι οποίοι είναι επιμελείς και νομότυποι και νομοταγείς, θα τους επιβαρύνουμε να πληρώσουν αυτοί το μάρμαρο. Και έκανα μια ερώτηση εδώ στη διοίκηση. Είπα, ποιοι είναι οι λόγοι, είναι τεχνικοί ή πολιτικοί? Έχει αποφασίσει δηλαδή πολιτικά να ευνοήσει κάποιους πολίτες για προφανείς λόγους ή δεν μπορεί να εκδώσει λογαριασμούς? Και μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση εδώ πέρα να σας πω η απάντηση του Δημάρχου, ο οποίος Δήμαρχος είπε ότι δεν το ξέρω, θα ενημερωθώ από την Πρόεδρο της Σύνδρευσης, της Δημοτικής Επιχείρησης. Θα σας θυμίσω τώρα ότι ο κύριος Τσακίρης έχει εκλεγεί Δήμαρχος του Δήμου Ροκάστρου το 2019. Η Πρόεδρος, κυρία Γαβότση της Σύνδρευσης, είναι σε αυτή τη θέση όπου την έχει διορίσει ο Δήμαρχος εδώ και 3 μήνες. Άρα λοιπόν, τώρα δεν ξέρω πώς μπορούμε να το κρίνουμε, αλλά πρέπει να σκεφτούμε εάν όντως ο Δήμαρχος δεν ξέρει και αν περιμένει από την κυρία Γαβότση να ενημερωθεί το αντίστροφο. Σε κάθε περίπτωση, εμείς θα περιμένουμε μια απάντηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί ξέρετε, μας δημιουργούνται ερωτήματα για το πώς λειτουργεί αυτή η υπηρεσία ίδρυυσης. Διαχρονικά, αν θέλετε, ναι, γιατί το έθεσε και ο Δήμαρχος, αλλά και σήμερα ακόμα ξεκινάνε ή προκύπτουν καινούργια ζητήματα τα οποία τα παρακολουθούμε στενά. Τι εννοείτε?
Δώστε μας μια πρόγευση. Θα σας πω, παρότι είχα σκοπό και έτσι θέλω να λειτουργώ, θεσμικά, πρώτα δηλαδή να θέτω τα ερωτήματα στο Δημοτικό Συμβούλιο και λαμβάνοντας τις αποφάσεις, μετά να μπαίνουμε στη διαδικασία να κρίνουμε τις αποφάσεις και να τα αναδεικνύουμε ως ζητήματα. Όμως, αφού με ρωτάτε, θα σας το πω γιατί είναι κάτι το οποίο εγώ προσωπικά θεωρώ πολύ σοβαρό και θα το βρούμε μπροστά μας αυτό το ζήτημα. Υπάρχει, ξέρετε, στην Λυτή ο βιολογικός, ο οποίος δεν λειτουργούσε σωστά. Εδώ αναγνωρίζω την παρέμβαση της διοίκησης Τσακίρη. Κατάφερε σήμερα να λειτουργεί με όλα τα πρότυπα και όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις και να λειτουργεί σωστά. Το σε αυτό, πιστώνεται αυτό. Και το πιστώνεται πράγματι. Σε αυτό το κομμάτι όμως, έχω την ενημέρωση εδώ και κάποιο διάστημα ότι οι ιδιώτες οι οποίοι έχουν τα βιτιοφόρα με τα λίμματα, που μάλιστα δεν προέρχονται από το δικό μας Δήμο, χρησιμοποιούν τον βιολογικό και αυτό μου δημιουργεί διάφορα ερωτήματα. Αυτό απαγορεύεται. Θα σας πω. Πρώτα-πρώτα, να ξέρετε ότι βιολογικοί άλλων Δήμων δεν το δέχονται. Γιατί αυτό συνεπάγεται μια επιβάρυνση για την εγκατάσταση του βιολογικού, η οποία χρεώνεται στο ταμείο της δημοτικής επιχείρησης και άρα στους πολίτες. Άρα λοιπόν, όταν ένας ιδιώτης θέλει να κάνει τη δουλειά του, γιατί θα πρέπει να πληρώσει η δημοτική επιχείρηση για να μπορεί αυτός να κάνει τη δουλειά του? Σε αυτό υπάρχει λύση. Είναι να χρεωθούν τα ανάλογα και εύλογα τιμήματα σε αυτόν ο οποίος απορρίπτει εκεί τα λίμματα. Η ερώτηση λοιπόν που προκύπτει στη διοίκηση είναι: χρεώνονται αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται από άλλους Δήμους, επαναλαμβάνω, και απορρίπτουν εκεί τα λίμματά τους, χρεώνονται αυτό το οποίο πρέπει, ώστε να μην το πληρώνουν οι πολίτες? Το πρώτο μου βασικό ερώτημα. Και δεύτερο ερώτημα. Αυτοί οι άνθρωποι πώς κατέληξαν να έρθουν στο δικό μας Δήμο και να συνεργαστούν με το βιολογικό της Λυτής? Συνδέονται με κάποιο πρόσωπο και αυτό τους παρακίνησε ή τους προσκάλεσε στο να έρθουν να συνδεθούν εκεί πέρα? Είναι ερωτήματα που περιμένω να απαντηθούν. Δεν μπορείτε να γίνετε λίγο πιο σαφείς? Είναι σοβαρό αυτό που καταγγείλετε. Κοιτάξτε, θα σας πω. Δεν μπορώ να γίνω πιο σαφής, είναι αλήθεια. Γιατί πρώτα-πρώτα θα περιμένω κι εγώ τις απαντήσεις από τα αρμόδια όργανα. Όμως, λέω και πάλι ότι αν αντιληφθούμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι, θα πω στο περιβάλλον της σημερινής διοίκησης, οι οποίοι έχουν σχέσεις με ιδιώτες εκτός Δήμου και χάρη σε αυτή τη σχέση υπάρχει μια εκμετάλλευση των δυνατοτήτων των εγκαταστάσεων του Δήμου και αυτό αποβαίνει βάρος των πολιτών, αυτό είναι κάτι πολύ σοβαρό, το οποίο θα το εξετάσουμε και θα το πάμε παρακάτω. Κύριε Πατσαλά, σεβόμαστε την απάντηση και τη στάση σας και θα περιμένουμε το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Ωστόσο, θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει και η ανάλογη τεκμηρίωση δημόσια από τη δική σας πλευρά, διότι τα όσα λέτε είναι αρκετά σοβαρά. Κύριε Παπαδάκη, φροντίζω πάντα πριν να αναδείξω ένα θέμα να το ερευνώ και αυτά τα οποία λέω να είναι τεκμηρωμένα όπως σωστά είπατε. Γι' αυτό και όλα στο λόγο ούτως ή άλλως δεν μπορώ να μπω σε περαιτέρω λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή. Όμως το γεγονός ότι αυτό συμβαίνει, αυτό είναι δεδομένο, αποδεικνύεται εύκολα, υπάρχουν οι μαρτυρίες γι' αυτό και σας λέω ότι θα το ψάξουμε σε βάθος και με στοιχεία όπως κάνουμε πάντα και θα περιμένουμε φυσικά και τις απαντήσεις από τη διοίκηση. Λατομία και Δρυμός, όχι μόνο Δρυμός και Μεσαίο. Πού θα φτάσει αυτή η ιστορία? Πρώτα-πρώτα θα σας πω για τα λατομεία του Δρυμού, γιατί τα χειρίστηκα κιόλας προσωπικά ως πρόεδρος εκεί της κοινότητας. Κάνατε και ένα τοπικό δημοψήφισμα. Είχαμε κάνει ένα τοπικό δημοψήφισμα και πρώτα-πρώτα να πω ότι το θέμα έχει δύο διαστάσεις. Λοιπόν, δηλαδή, από τη μία έχουμε τα λατομεία τα οποία λειτουργούν ήδη, εμείς τα βρήκαμε τα λατομεία να λειτουργούν και το θέμα είναι πόσο θα επεκταθούν. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς. Και από την άλλη μεριά υπάρχει και το ζήτημα του ποιο είναι το κέρδος τελικά για τις τοπικές κοινωνίες από την ύπαρξη αυτών των λατομείων. Γιατί αν δεν κάνω λάθος, τότε το δημοψήφισμα ήταν για την επέκταση της λατομικής ζώνης. Ακριβώς. Την επέκταση της λατομικής ζώνης, όπως σας το είπατε, βέβαια μέσα στη θητεία μας περάσαμε και την ανανέωση των συμβάσεων των παλιών λατομείων. Άρα λοιπόν έχουμε και τις δύο περιπτώσεις. Πρώτα-πρώτα να σας πω ότι είχαμε κάνει ο αγώνας ο οποίος είχαμε δώσει τότε για να μην γίνει δεύτερη λατομική ζώνη στην Καμάρα, στην ουσία έσωσε τον Δρυμό, αλλά και τους οικισμούς της κοινότητας Μεσαίου, από το να δημιουργηθούν δύο λατομεία και τα χωριά να βρεθούν ανάμεσα σε δύο λατομεία. Το οποίο εμείς το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, το υπάρχον λατομείο του Δρυμού, το οποίο ξέρετε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία ευρύτερα για την οικονομία της περιοχής και πιθανότητα και για τις χώρες, το βρήκαμε και φυσικά ποτέ δεν τέθηκε στο τραπέζι το ζήτημα να σταματήσει η λειτουργία του. Δεν θα ήταν ρεαλιστικό κάτι τέτοιο. Εμείς κοιτάξαμε λοιπόν
Αφενός πάντοτε να είμαστε σε ένα πλαίσιο να υπάρχει μια νόμιμη λειτουργία του λατομείου. Και σήμερα δεν ξέρω κατά πόσο η διοίκηση συνεχίζει την ίδια γραμμή, την ίδια πολιτική με αυτή την οποία εμείς είχαμε καθιερώσει. Και σε ένα δεύτερο πλαίσιο, από αυτή την, το αναγκαστικό, το αναγκαίο κακό, όπως λέμε, της ύπαρξης του λατομείου, να κερδίσει το χωριό κάποια πράγματα. Πριν, όταν σας ανέφερα στην αρχή της συζήτησής μας. Ο Δήμος ευρύτερα. Όταν στην αρχή της συζήτησής μας σας ανέφερα για κάποια πράγματα τα οποία διεκδικήσαμε και πετύχαμε, ήταν μέσα από διαπραγματεύσεις ακριβώς με την εταιρεία η οποία εκμεταλλεύεται το λατομείο. Και το πνευματικό κέντρο του Δρυμού είναι από εκεί και η ανάπλαση της πλατείας από εκεί. Ανταποδοτικά ωφέλη ακριβώς. Κύριε Πατσαλά, πώς σταματάει η πολιτική σας φιλοδοξία? Κοιτάξτε να δείτε, όσον αφορά την πολιτική μου φιλοδοξία, η ερώτηση. Λοιπόν, θα σας πω πρώτα-πρώτα ότι παρότι για κάποιο λόγο που νομίζω ότι έχει να κάνει με άλλους παράγοντες, π.χ. με τον τρόπο με τον οποίο ασχολούμαι με τα κοινά ή με την πορεία μου, μου έχει χρεωθεί μια υπέρμετρη φιλοδοξία. Δεν είναι έτσι το πράγμα. Δεν είμαι ίσως τόσο φιλόδοξος όσο να σας κάνω τότε εγώ την ερώτηση. Βλέπετε τον εαυτό σας στο Δημαρχιακό Θόκο? Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Καταρχήν σας ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί με τιμά και μόνο που το θέτετε, που το ρωτάτε και το θέτετε σαν ζήτημα. Θα σας απαντήσω ότι εμένα αυτό το οποίο με παρακινούσε και με παρακινεί να ασχολούμαι με την αυτοδιοίκηση είναι μια βαθιά ανησυχία την οποία έχω για τον τόπο μου και για τους ανθρώπους με τους οποίους ζούμε μαζί και είναι οι άνθρωποι της τοπικής κοινωνίας. Πάντοτε, από την πρώτη στιγμή την οποία ασχολήθηκα με τα κοινά, το μόνο μου κριτήριο για το ποιο θα ήταν το επόμενο πολιτικό βήμα ήταν το τι με συμβουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι και το τι επιθυμούν. Εάν εγώ μπορώ να υπηρετήσω αυτό το οποίο αυτοί οι άνθρωποι επιθυμούν, τότε πράγματι δεν σκέφτηκα ούτε το κόστος, ούτε τον προσωπικό χρόνο που πρέπει να αφιερώσω, ούτε τον κόπο. Έμπαινα μπροστά και το υπηρετούσα. Και αυτό κάνω και σήμερα. Τότε ως πρόεδρος, σήμερα ως δημοτικός σύμβουλος. Αν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, αν λοιπόν η τοπική κοινωνία του Ρεοκάστρου κάποια στιγμή μου ζητήσει να διαδραματίσω έναν τέτοιο ρόλο, θα είναι μεγάλη μου τιμή να κάνω την προσπάθεια και να καταθέσω μια πρόταση. Αλλά για να σας απαντήσω σήμερα ρεαλιστικά και όχι υποθετικά με αν και τι θα γίνει στο μέλλον. Αυτό που έχει σήμερα ανάγκη το Ρεόκαστρο, νομίζω είναι μια εναλλακτική πρόταση μιας άλλης δημοτικής αρχής που θα λειτουργεί διαφορετικά. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι είμαι πρόθυμος να συμμετέχω σε αυτή τη διαδικασία από οποιοδήποτε πόστο, από οποιαδήποτε θέση. Από τη θέση του πρώτου μέχρι του τελευταίου. Και τα αφήνω όλα ανοιχτά. Ωστόσο, σήμερα έχω ένα πολύ συγκεκριμένο ρόλο αυτόν του Δημοτικού Συμβούλου στην Αντιπολίτευση. Για τα επόμενα 4 χρόνια αυτός είναι ο ρόλος μου και σας διαβεβαιώ εσάς όπως και όλους τους ανθρώπους οι οποίοι με εμπιστεύτηκαν ότι στο βαθμό που μπορώ και μου επιτρέπουν οι δυνάμεις μου θα τον επιτελέσω όσο καλύτερα μπορώ. Κύριε Πατσαλά, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη. Εγώ σας ευχαριστώ.